Με δυναμικές κινητοποιήσεις κατά την έναρξη της τουριστικής σεζόν, προειδοποιεί το Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης ο Ερμής, το οποίο αντιδρά στη μαζική απόλυση 7 συναδέλφων τους από την εργοδότρια πλευρά, κάνοντας λόγο για κλίμα εκφοβισμού. Καταγγέλνουμε λοιπόν αυτή τη συμπεριφορά στους εργοδότες που κάθε χρόνο ο τουρισμός πάει καλύτερα και κάθε χρόνο περικόβουν λεφτά από τους οδηγούς. Δηλαδή, ό,τι γίνεται, με λίγα λόγια, το πληρώνουν οι οδηγοί. Δεν καταλαβαίνουν ότι είμαστε κι εμείς άνθρωποι και ότι πρέπει να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Η πλευρά της εργοδοσίας απέλυσε μέχρι σήμερα, και λέω μέχρι σήμερα γιατί βάσει τη συμβάση όμως μέχρι αύριο έχουν το δικαίωμα, 7 άτομα. Μέχρι αύριο δεν ξέρουμε αν έχουν προκύψει άλλοι. Αυτό για μας είναι τελείως απαράδεκτο και ο λόγος που το κάνουν είναι καθαρά για να εκφοβήσουν και να τρομοκρατήσουν το σύνολο των οδηγών. Το Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων κάνει λόγο για παράνομες μεθόδους και για κλίμα τρομοκρατίας σε βάρος συναδέλφων τους που διεκδικούν την καταβολή τριετιών πολυετιών και ως αναφέρονται στην υπάρχουσα τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας. Είναι τα αυτονόητα για τους ανθρώπους που διαχειρίζονται τον τουρισμό στην Κρήτη, που τους πάνε από άκρη σ' άκρη, που είναι οι πρώτοι άνθρωποι που συναντάνε και οι τελευταίοι που τους αποχαιρετούν. Που είναι πάρα πολλές ώρες στο τιμόνι και τους διαχειρίζονται με αξιοπρέπεια, με ευγένεια, με ήθος. Να ξέρουν ότι το εργατικό κέντρο θα είναι δίπλα στους εργαζόμενους. Όπως ξέρετε, κάθε χρόνο υπογράφουμε μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Παρόλες τις συναντήσεις που έχουμε κάνει με τους παράγοντες που υπογράφουν τη συλλογική σύμβαση εργασίας μας, δεν μπορέσαμε φέτος να βρούμε κάποια άκρη. Δεν συμφωνήσαμε. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε στη γενική μας συνέλευση με όλα τα μέλη μας, να κατέβουμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Όπως σημειώνουν σε σχετική ανακοίνωση, από το 2017 έως το 2018, με επίσημα στοιχεία, εξυπηρέτησαν 250.000 τουρίστες, χωρίς όμως να εισπράξουν το παραμικρό. Τα ωφέλη τα βλέπετε κάθε μέρα στους δρόμους. Καινούρια λεωφορεία, καινούρια ξενοδοχεία. Και ο οδηγός πάντα τίποτα. Με αποτέλεσμα να δεν μπορούμε πλέον να επιβιώσουμε. Δεν πάμε στο σπίτι μας και δεν μπορούμε να πάρουμε το γάλα των παιδιών μας. Θα κινηθούμε νομικά μέσω της επιθεώρησης εργασίας και όπου αλλού, και ό,τι άλλο προβλέπει ο νόμος, διότι δεν θα αφήσουμε αυτούς τους συναδέλφους μας στον δρόμο. Το επίμαχο ζήτημα έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στους κόλπους των οδηγών τουριστικών λεωφορείων που καταφεύγουν στην επιθεώρηση εργασίας προκειμένου να υπάρξουν αυστηροί έλεγχοι στους δρόμους. Με τη βοήθεια της επιθεώρησης εργασίας να ελέγχουμε άμεσα στους δρόμους τι τηρείται και τι όχι.